σημερινή δήλωση του εγγονού του Μωυσέως, γιατί οι άλλοι είναι δυσέγγονοι του εγγονού του Μωυσέως, του Μωυσέως από τη Μονεβασιά, έτσι. Μερικοί καινούργιοι θεατές που δεν το ξέρουν λένε τώρα τι λέει αυτός. Λέμε, δια το πρικοσύμφωνο που υπέγραψε ο Μωυσής Νικόλαος Μητσοτάκης το 1864 δια να δώσουν στην αδελφή του στην κατοίκο το πρικόν. Μωυσής. Λοιπόν, ο Μωυσής, το αδερφάκι του που είχε ήδη μετονομαστεί σε Κωνσταντίνο, πήγε στα Χανιά στη συναγωγή εκεί και έγινε μέγας και τρανός και κριτικός. Τη Μονεβασιά είναι Εβραίοι. Λοιπόν, ο δυσέγγονος του Μωυσέως έκανε σήμερα δηλώσεις υπέρ του Πασόκ. Και η κόρη του έκανε άλλη δήλωση ότι αν δεν υπάρξει εθνική ενόηση πρέπει να πάμε σε εκλογές. Και αν δεν πουληθεί η ΔΕΗ. Η στήριξη από τον άλλον αρχιερέα της Φαυλοκρατίας προς τον Γιωργάκη δεν είναι ούτε παράξενη ούτε μυστήρια. Είναι φορείς, αποδέχονται τις εντολές άλλων. Έξωθεν υπάλληλοι είναι. Αυτή την οικογένεια δεν την έχει στηρίξει και την τοποθέτησε. Τους κατασκεύασαν ως κριτικούς, τους έκαναν αυτούς. Από το 1864 έχουν αγωνιστεί για να τους μπολιάσουν στην ελληνική κοινωνία. Συγγενείς των άλλων από την Πάρο, τον Σαραγκούζη, και αυτοί έχουν μπολιαστεί στην ελληνική κοινωνία και είναι Έλληνες. Όπως και ο κύριος Στέφαν Μάνο, που μας έδινε χτες Δευτέρα συμβουλές από του Πρεντεριστάν περί της οικονομίας. Το ότι παρότι Ιουδαίος και έχει ταλέντο φυσικό για την οικονομία, διέλυσε την οικογενειακή επιχείρηση του θείου Αλατίνη. Ο θείος Αλατίνη ήταν το οικογενειακό του όνομα. Αυτός πέθανε ο καημένος στο κρεματόριο. Και κληρονόμησε ο Μάνο. Και έγινε Μάνος. Καλά, το Μάνος έγινε Μάνο. Ο Μάνο έγινε. Όνου και στην αριθμός αυτοί οι περίεργοι Ιουδαίοι. Οι περίεργοι Ιουδαίοι. Της φυλής του Ιούδα εννοούμε και του τραπεζικού κυκλώματος, διότι μην νομίζετε ότι ο άλλος ο φτωχός άνθρωπος που έχει ένα μαγαζάκι δίπλα σας έχει και αυτό στη θεάνθεν ευλογία. Αν δεν έχει, αυτούς καίγανε στα κρεματόρια. Για να καταλαβαίνουμε τα πράγματα.